The exact number, I think, is around 1,000 or something. We have a master's program, and actually we have three master's programs running from the last year, and we have, of course, PhD students. Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που διήρκησε από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου. Στη Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης συμμετείχαν 40 μέλη προσωπικού από 19 πανεπιστήμια 13 χωρών, την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Αρμενία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Εστονία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Τουρκία, το Καμερούν και το Ουσμπεκιστάν. Η διαμονή των συμμετεχόντων έγινε στην Αλεξανδρούπολη και οι συνεδριάσεις της Πανεπιστημιοπόλης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη. Την εβδομάδα από 3 μέχρι 7 Οκτωβρίου διοργανώσαμε τη Διεθνή Εβδομάδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μια κατεξοχήν δράση διεθνοποίησης και συνεργασίας για το Πανεπιστήμιό μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ ανθρώπους, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό από 20 περίπου πανεπιστήμια, από 13 χώρες του κόσμου, όχι μόνο ευρωπαϊκές, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, σε ένα event που διοργανώσαμε με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που φιλοξενούμε εδώ ανθρώπους με τους οποίους έχουμε επικοινωνία πολλά χρόνια τώρα και συνεργασία, αλλά πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά. Είναι η δεύτερη Διεθνής Εβδομάδα που διοργανώνουμε. Ωστόσο, η πρώτη μας έγινε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας και αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε από κοντά τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου μας, να μιλήσουμε καθηγητές και προσωπικό, να δουν τι έργο γίνεται στις σχολές μας, τι έρευνα κάνουμε. Και βέβαια να δουν και τις ομορφιές του τόπου, να γευτούν τις νοστιμιές μας. Σήμερα επισκεφτήκαμε την Ξάνθη. Mm-hmm. Κάναμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, με ξενάγηση βέβαια. Έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι επισκέπτες μας. Και στη συνέχεια ήρθαμε στην Πολυτεχνική Σχολή. Παρουσιάσαμε τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, τη δουλειά που γίνεται εδώ και σε εκπαιδευτικό και σε ερευνητικό επίπεδο. Και στη συνέχεια παρουσιάσαμε και το Europe Direct που έχει στηθεί σχετικά πρόσφατα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αφού επισκεφτήκαμε την τρίτη της σχολές στην Κομωτινή, την σήμερα τις σχολές στην Ξάνθη, αύριο θα επισκεφτούμε θα κάνουμε μια μικρή βόλτα στο Σουφλί, όπου θα δουν εκεί το Μουσείο του Μεταξιού και ό,τι άλλο ενδιαφέρον έχει να δείξει η πόλη. Ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα με την υποδοχή των φιλοξενούμενων. Παρουσιάσαμε το Πανεπιστήμιό μας, παρουσιάσαμε τις σχολές της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας και βέβαια τους ζητήσαμε να παρουσιάσουν και οι ίδιοι τα δικά τους πανεπιστήμια. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας μέρα με αυτό που όλοι αγαπάμε, τη δικτύωση και τη διεθνοποίηση.